ότι θα το κάνουν, γιατί στο αντικείμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλο σε 20 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε. Ευχαριστώ την Ιατρική Σχολή. Καλημέρα σε όλου για την ευγενική πρόσκληση. Εδώ βλέπουμε το θέμα. Επίκαιρο, θα είμαι όσο πιο σύντομο και λακωνικό λόγω του τετραλέπτου τη παρουσίαση. Ο COVID λοιπόν μα επισκέφθηκε, το 2019 και παραμένει. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα πλήττεται από κορονοϊούς. Έχουμε στο παρελθόν τον MERS και τον SARS. Εδώ είναι τρεις, τα τρία ε, ε, review και μετανάλυσης articles, στα οποία στηρίζεται αυτή η παρουσίαση. Θα προχωρήσω. Συγκρίνουμε δύο group για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Group α, COVID και εγκεφαλικά, ασθενείς δηλαδή, και group β, μόνο COVID. Στο group α έχουμε μεγαλύτερη ηλικία, καμία διαφορά στο φύλλο μεταξύ των δύο group, μεγαλύτερη πιθανότητα νόσης από αρτηριακή υπέρτες ζαχαρόδια και ίση κατανομή καπνιστών μη καπνιστών. Άτομα στο group Α έχουν πιο σοβαρή λίμωξη και δεύτερον, δεν υπάρχει διαφορά στα d dimers μεταξύ των group Α και group Β. Αυτά τα slides θα μου επιτρέψετε να τα παραλείψω. Είναι η ε, πιο εντοβάθη ανάλυση. Συγκρίνουμε άλλα δύο group, Γ και Δ. Στο group Γ βασικά έχουμε COVID και εγκεφαλικά. Το, αυτό που μας ενδιαφέρει. Και στο group Δ έχουμε μόνο εγκεφαλικά, χωρί COVID. Το group Γ, λοιπόν, νεαρότερες ασθενεί. Οι γυναίκε προσβάνονται σε χαμη, με χαμηλότερη συχνότητα. Οι ασθενεί ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν αρτηριακή πίεση. Οι ασθενεί ήταν λιγότερο πιθανό στο group Γ να έχουν υποστεί πρώτερο εγκεφαλικό επεισόδιο και ισοκατανομή όσον αφορά τα γνωστά risk factors για θηροσκλίνηση. Στο group ε, ε, Γ, βασικά, το ε, οξύ ισχυμικό επεισόδιο είναι λόγω απόφραξη, μάλλον εδώ τι κάνουμε, συγγνώμη, συγκρίνουμε COVID και εγκεφαλικό μόνο με εγκεφαλικό, όχι με COVID, τα υπόλοιπα εγκεφαλικά. Στο γκρου γάμα, επομένω, το οξύ είναι λόγω απόφραξη μεγάλου αγκίου. Η σοβαρότητα των εγκεφαλικών είναι η μεγαλύτερη. Το κρυπτογενέ εγκεφαλικό υπερέχει, προεξάρχει. Και παρά το γεγονό ότι γίνονται σε COVID και εγκεφαλικά θρομβολίε, θρομβεκτομέ, δυστυχώ είναι αναποτελεσματικότερε σε σχέση με τα υπόλοιπα εγκεφαλικά. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί τώρα. Έχουμε ισχυμίε και αιμορραγίες στο COVID και εγκεφαλικά. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ισχυμία. Πρώτον, ο ιός αυτός γνωρίζουμε ότι συνδέεται με τον υποδοχέα μετατρεπτικού ενζύμου της αγκιοτεσίνης 2. Τι δημιουργεί επομένω, ενδοθυλίτιδα. Με βάση τον κανόνα του Βρίχοφ έχουμε ε, ε, θρομβώσεις. Δύο. Κάνει υπέρταση γιατί συνδέεται με το συγκεκριμένο υποδοχέα. Παράγοντα εγκεφαλικού. Τρία. Οι ογενεί λοιμόξει δημιουργούν καταιγίδα κυτοκινών. Τι κάνουν οι καταικίνε, Αποσταθεροποιούν τι αθρωματικέ πλάκε, Επικάθεται η θρόμβωση πάνω στην αθρωματική πλάκα και επίση εν γέννη δημιουργούν προθρομβωτικές καταστάσει. Τέσσερα. Ο ιός δημιουργεί απευθεία μυοκαρδίτιδα καθώς επίσης και στρε μαϊοκαρδιόπαθη. Άρα λοιπόν δημιουργούνται οι προποθέσει δημιουργία θρόμβου με στην καρδιά, καρδιοεμβολογένεια εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο ιός δημιουργεί υποξεμία, είναι βασικά η αναπνευστική λίμωξη και επομένω έχουμε τα εγκεφαλικά λόγω τη υποξική ισχυμική εγκεφαλοπάθεια. Επίση πολύ εύκολα τα ισχυμικά λόγω COVID υποκινούνται σε αιμορραγική μετατροπή. Γιατί αυτό γίνεται στο πλαίσιο τη βλάβη του ενδοθυλίου ή τη διαταραχή πήξη λόγω κατανάλωση παραγόντων πήξεω. Ο ιό αυτό δημιουργεί μικρο και μακρο θρομβώσει στα αγκεία. Επίση, α δούμε τα αιμορραγικά τώρα. Ο άλλο πυλώνα. 8 προ 1 είναι οι ισχυμίε προ αιμορραγίε. Ο ιό προσβάλλει, προσβάλλει τα αγκεία, δημιουργείται εύκολα το περιβάλλον ρήξη τυχώματο του αγκείου, μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να κάνει αιμορραγία. Η ακαιρεότητα του αιματοκεφαλικού φραγμού βλάπτεται, επομένω εύκολα έχουμε ενδοκράνε αιμορραγίες, είτε απευθεία, είτε μέσω του συνδρόμου ΠΡΕΣ, είτε σε ημωραγική μετατοπίση χημικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Επίση, ο ιό ελαττώνει τον οδογόνο. Τι σημαίνει ελάττωση του οδογόνου, αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ένα άλλο βασικό ιό δημιουργεί περιαγκαικέ μικροαιμορραγίε. Για ποιον λόγο, διότι είναι η σύψη. Η σύψη πάντοτε κάνει ημωραγία στον εγκέφαλο. Τελειώνοντα τώρα, έχουμε την αντιμετώπιση τη χημία. Και εδώ κάνουμε θρομβολήσει, τα οξέα εγκεφαλικά κάνουμε και θρομβεκτομέ. Όταν κάνουμε μία θρομβόληση ε, και μόνο θρομβόληση, κάνουμε μόνο μία αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Αν θέλουμε να κάνουμε και θρομβεκτομή, τότε προσέχουμε, γιατί θα πρέπει να χορηγήσουμε σκιαστικό, τον εφρό που βλάπτεται σε έδαφο COVID. Δεύτερον, είναι δυνατόν πολύ εύκολα, όπως το είπα, να έχουμε ε, αιμορραγίες μετά τη θρομβόληση. Αυτό συμβαίνει λόγω τη της φλεγμονής που υπάρχει. Η υπατική δυσλειτουργία συμβαίνει σε άτομα με COVID. Εάν δεν βλαφθεί το pt επί τη δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν όμω έχει βλαφθεί, τότε αυτό συνιστά αντένδειξη για θρομβόληση. Προχωρούμε και τελειώνοντα εδώ, ε, μηχανική θρομβεκτομή σαφώ και γίνεται, αλλά είναι κατά περίπτωση και κατά επιλογή. Και τελειώνοντα τώρα, όταν κάνουμε θρομβόληση, και είναι το τελευταίο μου slide, και θρομβεκτομέ, δεν χορηγούμε το πρώτο 24ωρο, τα γνωρίζουμε, αντιεμοπετελειακό παράγοντα. Μετά από 24 ώρε, η απάντηση είναι ναι. Εάν δεν προλάβουμε, δεν βρισκόμαστε μέσα στο χρονικό παράθυρο θρομβόληση θρομβεκτομή, τότε δίνουμε μονή ή διπλή αντιεμοπετελειακή αγωγή. Υπάρχουν κανόνε, δεν θα επισέλθω σε αυτού. Ε, ποιο από τα δύο, Ακετελοσαλικό ή Κλοπιδογρέλη, δεν έχει σημασία η ερώτηση αυτή. Με βάση την κάπρη, είναι το οριακά υπερτερή η κλοπή αλλά και πάλι αυτό στην πράξη αμφισβητείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τέγο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ομιλία. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ε, ομιλία με τίτλο COVID και πολλαπλή σκληρήση από την.